Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West, γιατί θερινός κινηματογράφος από την στέγη γραμμάτων και τεχνών Αμυντέου. Μια διαφορετική πρωτοβουλία και δράση. Πάμε να συνδεθούμε με το Αμύντεο. Εκεί βρίσκεται η κυρία Μένια Ρώμα, η οποία είναι η πρόεδρος της στέγης γραμμάτων και τεχνών Αμυντέου, για να δούμε για αυτήν τη συγκεκριμένη έτσι, υπέροχη δράση μέσα στον Αύγουστο, που θα δώσει κάτι διαφορετικό στην ευρύτερη περιοχή. Κυρία Ρώμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Πάμε να δούμε λίγο για αυτή τη δράση. Θερινός κινηματογράφος από τη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Ωραία. Αρχικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας καλέσατε στο κανάλι σας. Θερινός κινηματογράφος λοιπόν στο Αμύντεο. Μία πρωτοβουλία από τη στέγη γραμμάτων και τεχνών Αμυντέου. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που θέλαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε, αλλά ευτυχώς φέτος καταφέραμε να ξεκινήσουμε τον Αύγουστο. Στο Αμύντεο και τα παλαιότερα χρόνια γινόταν, υπήρχε κινηματογράφος, είχαμε και θερινές προβολές, αλλά αυτό είχε σταματήσει. Οπότε τώρα αποφασίσαμε με την ομάδα μας να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα άτομα που έχουν βοηθήσει σιωπηλά σε αυτή την εκδήλωση, καθώς και όλο το ΔΣ. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πραγματικά τίποτα. Ξεκινάμε, να σας πω. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια, να πάμε αναλυτικά από το Σάββατο 10 Αυγούστου. Ωραία, ναι, ξεκινάμε το Σάββατο 10 Αυγούστου. Οι προβολές θα γίνουν στο προαύλιο χώρο της βιβλιοθήκης του Αμυντέου, 9 η ώρα. Ξεκινάμε με το Μυστήριο στη Βενετία. Είναι μια ταινία μυστηρίου βασισμένο στο μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστη. Συνεχίζουμε 3η 20 Αυγούστου με το Poor Things, είναι μία ταινία του Γαλάνθη μου, η οποία πήρε και Όσκαρ. Μετά η επόμενη μας προβολή είναι και εκεί 25 Αυγούστου του Ζερίτσι Τζάνης. Και το Σεπτέμβριο, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, θα έχουμε τις ταινίες για παιδιά. Η μία είναι ο Αλαντίν, 3 Σεπτεμβρίου. Και η τελευταία μας θα είναι το Fireheart, 9 Σεπτεμβρίου, πάλι 9 η ώρα. Πάλι στον προάβλιο χώρο της βιβλιοθήκης του Αμυντέου. Μάλιστα. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση, γιατί εντάξει, δεν είναι κινηματογράφο γενικά το Αμύντεο. Ο πιο κοντινός παράδειγμα, εντάξει, δεν είναι, λειτουργούν το καλοκαίρι, είναι στην Τολεμαίδα και στην Κουζάνη. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση να κάνετε μια τέτοια πρωτοβουλία, ειδικά τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, που εντάξει, ο κόσμος λείπει καλοκαιρινές διακοπές και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα και στα άτομα που ζουν στο Αμύντεο να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να δουν διάφορες ταινίες και να έρθουν λίγο πιο κοντά στο κινηματογράφο και γενικότερα στις τέχνες. Το καλοκαίρι αποφασίσαμε γιατί αρχικά ο θερινός κινηματογράφος νομίζω ότι έχει κάτι, μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, έτσι λίγο ο ουρανός, η ηρεμία, η φύση, οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Κάπως ιδηλιακό, ας πούμε, που θα γίνει η προβολή μας. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί φεύγουν διακοπές, αλλά ωστόσο κάποιοι μένουν εδώ και γιατί όχι, να μην έχουν και κάτι να κάνουν στο Αμύντεο. Μάλιστα. Δεν είναι, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο τα παραδοσιακά γλέντια και τα πανηγύρια στις διάφορες κοινότητες. Καλό είναι να υπάρχει και μια άλλη δράση για κάποιους άλλους που θέλουν να δουν κάτι άλλο. Εννοείται, ναι. Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι θέλετε να γίνει θεσμός όλη αυτή η διαδικασία στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου, ο θερινός κινηματογράφος. Τώρα, επειδή έχετε σπουδαία δράση ως στέγη γραμμάτων και τεχνών Αμυντέου, τι άλλο ετοιμάζετε για το επόμενο χρονικό διάστημα και φυσικά πώς έκλεισε και η χρονιά, η σεζόν για τη στέγη, κυρία Ρώμα? Ωραία, αρχικά, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, η κορονίδα των εκδηλώσεών μας είναι η βραδιά ποίησης που γίνεται κάθε χρόνο 21 Μαρτίου. Πέρα από αυτό, κάνουμε και διάφορες παρουσιάσεις βιβλίων. Αν πάει καλά και το θερινό σινεμά, φυσικά θα το συνεχίσουμε και το χειμώνα με κάποιες προβολές. Και μάλλον έχουμε και μια συζήτηση για μια θεατρική παράσταση, αλλά αυτό δεν θα σας το αποκαλύψω ακόμα. Θα το αφήσω να περάσει λίγος καιρός και θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Μάλιστα. Υπάρχει συμμετοχή των πολιτών και του κόσμου στον πολιτισμό και σε όλες τις δράσεις που κάνετε το στέγη γραμμάτων και τεχνών Αμυντέου? Να θυμίσω ότι η τελευταία έτσι εκδήλωσή σας, που είχατε κάνει με την ποιήση, που ήταν και ομιλήτρια η κυρία Λαζαρίδου για τη Δήμαρχος Αμυντέου, από ό,τι θυμάμαι, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή. Συμμετέχει ο κόσμος? Πρέπει να αλλάξουν και λίγο τα δρόμενα στην περιοχή? Ποια είναι η άποψή σας? Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος συμμετέχει πάντα ενεργά στις εκδηλώσεις.
που κάνουμε και για να μας βοηθήσουν και σε οτιδήποτε χρειαστούμε. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος έχει ανάγκη την τέχνη στη ζωή του. Και όπως είπαμε και πριν, δεν είναι όλες οι εκδηλώσεις απλά κάποια πανηγύρια πολιτιστικά, που είναι πάρα πολύ καλά και αυτά να υπάρχουν, αλλά είναι και κάτι ακόμα. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε λόγο στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στην ποιήση, σε όλα αυτά που θέλουμε όλοι με κάποιον τρόπο να πούμε. Οπότε ναι, μας ακολουθούν, είναι πάντα δίπλα μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και γιατί όχι να έρθουν και ακόμα περισσότερα άτομα. Ωραία. Τώρα πάμε να κλείσουμε, κάντε μια αναφορά ακόμη στην παρουσίαση του θερινού κινηματογράφου, στους τηλεθεατές που άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, μήπως έρθουν στο Αμίντο, πότε θα γίνουν όλες οι παρουσιάσεις. Να τις κάνουμε μια αναφορά ακόμα, κυρία Ρώμα. Ωραία, βεβαίως. Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Αμιντέου θα έχουμε θερινό κινηματογράφο. Ξεκινάμε Σάββατο 10 Αυγούστου με προβολή μιας ταινίας μυστηρίου, το Μυστήριο στη Βενετία, 9 η ώρα. Συνεχίζουμε Τρίτη 20 Αυγούστου με το Good Things. Στη συνέχεια θα έχουμε την Κυριακή 25 Αυγούστου το Ουζερί Τσιτσάνης και το Σεπτέμβριο θα έχουμε δύο προβολές παιδικών ταινιών. Μία ο Αλαντίν 3 Σεπτεμβρίου και μία τελευταία το Fireheart 9 Σεπτεμβρίου. Όλα στον πράβιο χώρο της Βιβλιοθήκης του Αμιντέου, 9 η ώρα. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στη δράση σας. Και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να σας φιλοξενήσουμε ζωντανά και στο στούντιο της τηλεόρασης του ΓΑΣ για να αναφερθούμε αναλυτικά στη στέγη γραμμάτων και τεχνών Αμιντέου. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.